ασφαλιστικό, να ξεκινήσουμε με αυτό. Από τη μία η κυβέρνηση πανηγυρίζει, από την άλλη ο κόσμος δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος. Τι πιστεύετε εσείς? Μια ζωή επικοινωνία, μια ζωή ψέματα. Μάλιστα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες ψεύτες. Mm-hmm. Δεν έχουν πει η αλήθεια 1,5 χρόνο στον ελληνικό λαό, τον εξαπάτησαν, πήραν την ψήφο του και τώρα λένε συνέχεια ψέματα. Όταν λέμε ψέματα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την ψευτιά. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Θεωρείτε ότι έχει στηθεί σε λανθασμένη βάση το ασφαλιστικό? Κοιτάξτε, τώρα να μας πείσει τώρα ότι είναι ο μάγος Χουντίνη που λέει ότι ενώ κόψαμε 2 δισεκατομμύρια από το ασφαλιστικό, δεν κόβουμε τις αρετές, δεν κόβουμε συντάξεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν το καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Βέβαια, νομίζω ότι μιλάνε με. Ειλικρινά μιλάνε με ανόητους, με χαχόλους, δεν ξέρω πώς το έχουν δει τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Δηλαδή, έπρεπε να κόψουμε 2 δισεκατομμύρια από το ασφαλιστικό, τα κόψαμε και ξαφνικά λένε δεν κόψαμε τίποτα από το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που ακούμε. Η αίσθησή σας είναι ότι πάμε σε συμφωνία? Χθες τουλάχιστον ένας μικρός λευκός καπνός βγήκε. Πρέπει να γίνει συμφωνία, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, θα προχωρήσουν οι Ευρωπαίοι. Έχουν βρει έναν πάρα πολύ καλό συνεταίρο στην Ελλάδα, ο οποίος τους κάνει όλα τα χατήρια. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε σε συμφωνία? Mm-hmm. Είδατε να άνοιξε καμία μύτη σε αυτά που έγιναν αυτές τις μέρες? Mm-hmm. Το είδατε? Εγώ δεν το είδα πουθενά. Εγώ είδα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ένα καλό υπηρετικό προσωπικό στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών. Κάνουν όλα τα χατήρια τους και η Ελλάδα προχωράει. Οι Έλληνες φτωχαίνουν. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Είχαν καταφέρει μάλιστα και σας είχαν βάλει και σε ένα τρυπάκι τον μέσο μαζικής ενημέρωσης να μην υπάρχει και ενημέρωση στον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Μαέστροι. Mm-hmm. Καταπληκτικοί. Στήσαν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό να υπάρχει απεργία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνανε εκτάκτως, προσέξτε, άλλη ιστορία, δικτακτορική ιστορία. Ενώ το νομοσχέδιο πήγαινε κανονικά και προχωρούσε με τις επιτροπές, εκτάκτως σύνοδο της Επιτροπής των Προέδρων, της διάσκεψης των Προέδρων και πάμε Σαββατοκύριακο να ψηφίσουμε τα μέτρα. Να μην ξέρει κανείς τίποτα. Μάλιστα. Είναι μια απίθανη ιστορία οι άνθρωποι. Είναι πολύ καλά, ξέρουν καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας, έχουν καλούς επικοινωνιολόγους, Αμερικάνους έχω μάθει. Μια χαρά τα πάνε. Μου δίνετε ένα καλό πάτημα. Όχι μείωση συντάξεων, όχι μείωση συντάξεων, όχι μείωση μισθών, όχι το ένα, όχι το άλλο, 13ο μισθό. Δεν θα κόψουμε το ένα, δεν θα κόψουμε το άλλο. Τα κόψαν όλα. Όλα τα λέμε όλα, τους αλλάξαν τα φώτα. Μάλιστα. Και δεν έλυσε μύτη. Μου δίνετε ένα καλό πάτημα. Γύρω στις 8.30 αναφέραμε ότι θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί. Και μια συμπολίτησά μας τηλεφώνησε και μου λέει: θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Γρηγοράκο για ποιο λόγο έχουν αφήσει ένα παιδί 40 ετών, εδώ και 1,5 χρόνο, να αλωνίζει, τη στιγμή που τα υπόλοιπα κόμματα ασχολούνται με τα εσωτερικά τους προβλήματα. Ούτε να αλωνίζει. Ο ελληνικός λαός έδωσε την εντολή στον κύριο αυτόν να αλωνίζει. Mm-hmm. Δεν την έδωσα εγώ, ούτε τα κόμματα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε 4 φορές να βγάλει πρώτο κόμμα στην Ελλάδα το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώντας από τις εκλογές του Μαΐου του 2014. Mm-hmm. 2014, 2015, δημοσίευμα, Ιούλιο, 2015, Σεπτέμβριο. 4 φορές στην νικητή ο Τσίπρας. Μάλιστα. Δεν το δώσα εγώ, ούτε τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Η αίσθησή σας για τις επόμενες εκλογές είναι ότι θα διατηρήσει την ισχύ του ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι δεν θα υποστεί όλα αυτά που κάνει. Δηλαδή, όλη αυτή τη μεγάλη, πιστεύω ότι θα έχει την τύχη του Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου, που από το 44 πήγε στο 12, πιστεύω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ακριβώς την ίδια τύχη. Mm-hmm. Δηλαδή, με τα ψέματα που λέει και με αυτά που κάνει, και δηλαδή τις απατεωνίες και τα αδιέξοδα που έχει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, η ελληνική κοινωνία με την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρωτόγνωρα. Εγώ πιστεύω ότι εδώ που φτάσαμε, δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αυταρέσκεια, η παραμικρή ψευδέστηση και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε λογική αυτοικανοποίησης. Δηλαδή, όποιος, ό,τι και να κάνει κανείς, άμα θέλει να ξεχωρίσει τα θετικά από τα αρνητικά που έγιναν τον 1,5 τελευταίο χρόνο, δεν θα μπορέσει. Μάλιστα. Ξέρετε και Βασιλάκο. Mm-hmm. Εδώ ετοιμαζόμαστε να βγούμε από το μνημόνιο μισθό 2015. Το 2014 ο Έλληνας πολίτης το ξέρει και στο τελευταίο χωριό. Τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Ρωτήστε τους εμπόρους της Σπάρτης. Ρωτήστε την ελληνική κοινωνία το 2014. Ετοιμαζόμαστε να βγούμε το μνημόνιο. Mm-hmm. Αυτή η 15μηνη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε σε δυσμενείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς της χώρας. Mm-hmm. Την οικονομία, τη σχέση μας με τους Ευρωπαίους, τη δυστοκία που εμφανίζει για την αξιολόγηση του Τρίτου Τιμονίου, μια τεράστια φοροεπιδρομή, μια ψευδεπίγραφη παρέμβαση στο ασφαλιστικό, το οποίο
είναι ένα μνημείο πολυκατισμού, μικροπολιτικής λαϊκισμού του Κατρούγκαλου, περατιακών σχέσεων, τόσες τροπολογίες και είναι το βράδυ για τους καθηγητές των σχολείων, 4.000 μονιμοποίηση ανθρώπων για τα πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν θα κριθούν καθόλου και θα πάνε να γίνουν επίκουροι στα πανεπιστήμια για να ρίξουν πάλι το επίπεδο των ελληνικών πανεπιστήμιων, το οποίο διατηρήθηκε σε ένα καλό, ήταν σε μια καλό ποιοτικό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Τι να πω, δηλαδή, τι να πούμε, δηλαδή, είναι κρατιστές. Αφήσανε, προσέξτε. Δηλαδή, οι επιδόσεις σε κύριους τομείς που έχουν σχέση με την κοινωνία, δηλαδή και με το κοινωνικό κράτος, δηλαδή την υγεία, την παιδεία, λοιπόν, έχουν από πριν μια βαθιά συντηρητική καμαρίλα. Δηλαδή, 20.000 θα διορίσουν από το ΑΣΕΠ του 1997. Τι μας λέτε τώρα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι μέτρα ενός λαϊκιστικού κόμματος, το οποίο θέλει να διατηρηθεί στην εξουσία με μηχανισμούς κρατισμού, δηλαδή το κράτος, διάβηση του κράτους. Να ελέγχουμε τη δημόσια διοίκηση, να ελέγχουμε τους υπαλλήλους, οι οποίοι όλοι οι υπάλληλοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, διότι βέβαια πίστεψαν ότι δεν θα τους μισθώσει, ούτε μισθούς θα μειώσει, ούτε συντάξεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, η Ελλάδα πηγαίνει μαθηματική ακρίβεια, στη δραχμή θα πάει. Μάλιστα. Και αυτό είναι το σχέδιό τους. Θέλω όσον αυτό αφορά... είναι το μεγαλείο αυτών των ανερμάτιστων πολιτικών. Γιατί έχουν και ιδέες μεγαλείου, είναι ιδιοτελείς οι άνθρωποι. Βρέμουν το ΝΑΤΟ μετά από 40 χρόνια στο Αιγαίο, κύριε Βασιλάκο. Αλωνίζει το Αιγαίο και δεν ντρέπονται αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια καυτηρίαζαν οποιονδήποτε. Δεν μιλάει κανείς. Το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και αυτοί οι αριστεροί, ξέρω εγώ, οι μεγάλοι ιδεολόγοι, οι κομμουνιστές κτλ. Δεν μιλάει κανείς. Μάλιστα. Τι να σας πω. Θέλω όσον αφορά το. Μπορείτε να πείτε τις άθλιες εικόνες στον Πειραιά και στο Δύο. Αρχίσαν να τις κρύβουν. Τον τελευταίο καιρό δεν βλέπουμε τίποτα. Τα κρύβουν όλα. Όλα τα κρύβουν. Η όλη ιστορία είναι μια επικοινωνία. Μάλιστα. Ξέρετε, εγώ. Πίστευα, ξέρετε, κάποια στιγμή, πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, με αυτό το μόρφωμα εκεί πέρα, εντάξει, αυτό τον τύπο ο οποίος δίνεται στρατάρχης και γυρίζει στο Αιγαίο, κάποια μέρα μίλησε να δεις κανείς τι κάνουμε με τα έξοδα που κάνει κι αυτός. Πίστευα ότι κάποια στιγμή θα προσβληθούν στην πραγματικότητα. Δυστυχώς έπεσα έξω όπως πέσανε και όλοι οι συναδελφοί μου βουλευτές και ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, δεν ειλικρινά μπορώ να φανταστώ ότι ένας αριστερός έχει αυτό το ύφος και το ήθος της εξουσίας. Μάλιστα. Ότι δεν μπορώ να φανταστώ, κοιτάξτε τι έγινε στη Βουλή προχθές, τα οποία δεν βγαίνουν στη χώρα. Ένας γιατρός, βουλευτής, είναι κατηγορήθηκε ότι έκανε τον φοροδιαφυγή, ιστορίες, κακό, και μια υπόθεση και το ένα και το άλλο, και δεν κατέθεσε την υπόθεση τοπόθεν έσχεση. Εντάξει, του λέει η επιτροπή τοπόθεν έσχεση στην επιτροπή τέτοιο κτλ. Διοντολογία και του είπανε να έρθει η ασυλία του και να πάει στα δικαστήρια. Πήγανε αυτοί οι άθλοι, όλοι οι βουλευτές, έπιασε όλους τους βουλευτές, αυτή είναι η αθλειότητα. Βέβαια είναι και μέλος του πολιτικού συστήματος αυτό. Γιατί να μπορεί ένας ο οποίος έχει φορολογικές θέσεις να ζητείται η ασυλία του. Απευθείαν, δεν υπάρχει ασυλία. Η φορολογική απάτη. Αυτά είναι τα λάθη που έχουμε κάνει στο Σύνταγμα. Πήγαν λοιπόν και έπιασε έναν ένας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είδαν την ασυλία του. Αυτό είναι το ήθος της αριστεράς. Ήταν η αριστερά της ευαισθησίας, της ψηλής κουλτούρας, των αξιών, ότι θα είναι φορέας αλλαγής και ανατροπών στη χώρα. Γι' αυτό τους πίστευε ο κόσμος. Να σου πω και κάτι. Εντάξει, έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξει η χώρα, ας πούμε, να πάει και να πάρει και ένα άλλο κόμμα το οποίο είχε δείξει μια δυναμική εξουσία. Να την πάρει, δεν είπα, αδερφέ. Αλλά εδώ αυτή η μικρή κυβερνητική του θητεία αποκαλύπτει ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει φανταστεί ο Έλληνας πολίτης, καταλάβατε. Διότι αυτοί οι ίδιοι που κυβερνάνε σήμερα είναι οι φορείς της κρίσης. Θέλω να κλείσουμε. Θέλω να κλείσουμε το κομμάτι του ασφαλιστικού. Είναι φορείς αστάθειας, κύριε Βασιλάκο. Φόβου, αβεβαιότητα στον κόσμο. Δηλαδή, προχθές είχαν κλείσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αυτό δεν είχε γίνει ούτε επί χούντας. Εγώ στη Βουλή, όπως είδατε, είπα προχθές. Και τα νοσοκομεία. Κάνουν και οι γιατροί απεργία, αλλά έχουν και οι γιατροί περιμένουν. Είναι στα νοσοκομεία, έχουν τις εφημερίδες τους. Αν πάθει κάποιος κάτι, να εξυπηρετούν. Είναι δυνατόν, όπως η υγεία και πολλά άλλα πράγματα, και η πληροφορία είναι αγαθό. Δεν μπορεί πάντως να το τον ελληνικό λαό. Συνάντησα ένα φίλο μου συνάδελφο γιατρό. Πολύ γνωστό, τον Θάνο τον ασκητή. Και μου λέει αισθάνομαι ανασφάλεια και βάζω και βλέπω ειδήσεις από το CNN. Μάλιστα. Έτσι δεν γίνονται αυτά. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, περί νομίσματος, έτσι. Αυτά είναι λάθη μεγάλα. Γιατί αυτό να δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. Δηλαδή, η στρατηγική επιλογή της χώρας είναι αυτό που είπε ο κ. Παυλόπουλος. Να δίνουμε το βούτυρο στο ψωμί μας, στα εγχώρια και ξένα συμφέροντα να επιβουλεύονται την αντιπραγματεύτη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο θα θέσει την Ελλάδα απευθείας εκτός Ευρωζώνης. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα πράγματα να γίνονται.
Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λάθος αυτό. Μάλιστα. Θέλω το σχόλιο σας όσον αφορά το ασφαλιστικό, γιατί μιλάτε και με τον κόσμο, φαντάζομαι ότι το παράπονο θα σας το έχουν μεταφέρει. Για ποιο λόγο έχει εξαιρεθεί το βουλευτικό, ας πούμε, σύστημα από το ασφαλιστικό? Γιατί θεωρείτε ότι συνέβη αυτό, το επικροτείτε? Ο κόσμος... Όχι, ακούστε να δείτε. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Δυστυχώς για το πολιτικό μας σύστημα υπήρχαν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν κάποιο άλλο επάγγελμα. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφαλιστικό φορέα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν φρόντισαν, ξέρω εγώ, να φτιάξουν ένα ταμείο, ξέρω εγώ, ανθρώπων ανέργων οι οποίοι είναι στην πολιτική. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα της χώρας, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτοί, όπως καταλάβατε, γινόντουσαν οι κρατήσεις τους από αυτά που παίρνανε και τα κάταγε η Βουλή. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα ταμείων, ότι μείωση ο μισθού από ταμείου. Θέλει ένα ιδιαίτερο χειρισμό, διότι αυτή δεν είχε πλήρωση σε κανένα ταμείο τίποτα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, ήταν δηλαδή κάποιοι συνάδελφοί μου βουλευτές πρώην, οι οποίοι δεν είχαν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και η ασφαλιστική τους, η ασφάλειά τους ήταν μόνο εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι μια μικρή ομάδα. Εγώ που είμαι βουλευτής τόσα χρόνια, ξέρετε, δουλεύω κατά πρωινά, δουλεύω και σαν γιατρός, έτσι. Εγώ λοιπόν ποτέ μου δεν απαρνήθηκα τη δουλειά μου και έχω τα ασφαλιστικά μου δικαιώματα στον φορέα μου, στο ΤΣΑΙ, στο Ταμείο Συντάξεως Υγειονομικών. Εκεί είμαι. Και από εκεί θα πάρω τη σύνταξη μου εγώ. Τώρα, κάποιοι δεν είχαν φροντίσει να έχουν ένα ασφαλιστικό φορέα. Τι να σας πω. Είναι κι άλλο ένα λάθος του συστήματος. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι αντίθετος σε αυτό. Προκαλείται ο κόσμος και νομίζω καταλαβαίνετε ότι εύλογα προκαλείται. Είμαι αντίθετος σε αυτό και ήταν, ξέρετε, ήταν οι παλιές αγγυλώσεις του παρελθόντος και βασιλάκου. Mm-hmm. Δηλαδή, μια κατάσταση, μια χώρα χύμα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτιάξει κάτι καινούριο να το λύσει. Δεν είναι εύκολο, γιατί αυτοί δεν ανήκουν πουθενά. Mm-hmm. Άλλο πράγμα τώρα. Να, δηλαδή, να μην ανήκουν πουθενά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, γιατί εγώ είμαι λάβρος αντίον της κυβέρνησης, έτσι. Mm-hmm. Εδώ είδα αντικειμενικές δυσκολίες από την πλευρά του Βούτση. Μάλιστα. Διότι καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει σε άλλο φορέα. Mm-hmm. Κατάλαβα. Αλλά δεν ανήκουν και σε κανένα φορέα. Mm-hmm. Είναι της Βουλής λοιπόν αυτά. Να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας τα λακωνικά. Ακούσαμε πριν λίγες ημέρες ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον να υποδεχτούμε και να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες στο αεροδρόμιο. Το είχαμε πει εδώ και καιρό. Ναι. Το είχαμε πει εδώ καιρό. Το είχατε πει. Δεν νομίζω, αν σταματήσουν οι ροές, δεν νομίζω θα χρειαστεί. Mm-hmm. Αν υπάρξουν όμως συνέχεια των ροών, κύριε Βασιλάκο, σίγουρα και η Λακωνία θα έχει μια τέτοια εμπειρία. Mm-hmm. Πιστεύω να σταματήσουν οι ροές. Mm-hmm. Αλλά αν δεν σταματήσουν, σου είπα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν το λέω για να φοβηθεί κανείς ή να δημιουργήσω αίσθημα φόβου. Είναι γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε κάπου, έτσι. Και δεν μπορεί εμείς να απουσιάσουμε από την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο πάνω απ' όλα είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Και πρέπει να το δούμε έτσι, ότι δεν μπορεί, ξέρω, να επιβαρυνθεί ο νομός Αρκαδίας, ο νομός Μεσσηνίας και να μην επιβαρυνθεί και η Λακωνία. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει αυτό. Μάλιστα. Ανεξάρτητα αν το πιστεύει ή δεν το πιστεύει κανείς, πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ένα φορτίο που δεν μας ανήκει βέβαια, αλλά είναι απαραίτητο να το πάρουμε. Από την τελευταία μας επικοινωνία άλλαξε κάτι για το πολιτικό σας μέλλον? Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ανοιχτός με όλα τα κόμματα, μιλάω με όλα τα κόμματα. Δεν έχω πάρει καμία απόφαση, όπως καταλαβαίνετε είναι και πολύ νωρίς βέβαια. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ακολουθώ, έχω φτιάξει τώρα, περιμένω την έγκριση ενός ομίλου αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Θέλω να μείνω σε αυτό το χώρο που το ξέρω καλά και... Θέλω να βοηθήσω όχι μόνο την κοινωνία της Λακωνίας, αλλά την κοινωνία της Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμε. Δεν έχω μπει σε μια διαδικασία διαφορετική εξέβρεση, ξέρω εγώ, πολιτικής στέγης. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος αναπροσαρμογής για μένα. Συζητάω τώρα και με τον κύριο Θεοχάρη, είναι πιο κοντά με τον κύριο Θεοχάρη και με τον, με τον κύριο Παναγούλη. Δεν το συζητάμε με τον κύριο Νικολόπουλο που είναι ανεξάρτητη. Εγώ, όπως είδατε χθες, υπέγραψα και την ονομαστική ψηφοφορία μαζί με την Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι. Mm-hmm. Θα υπογράφω και θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω σαν ένας ενεργός βουλευτής της Λακωνίας με αυτά τα πιστεύω που έχω. Ρωτάω και μου το επιβεβαιώνετε ή μου το διαψεύδετε, γιατί υπάρχει φήμη ότι μπορεί και να πολιτευτείτε και εκτός Λακωνίας στις επόμενες εκλογές. Παίζει κάτι τέτοιο? Όχι. Δεν είναι. Στη Λακωνία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Mm-hmm. Ή στη Λακωνία ή πουθενά. Μάλιστα. Και έχω μια καλή δουλειά, την ξέρετε. Mm-hmm. Όπου να είναι τώρα γίνομαι και τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, έχει προκυρηθεί η θέση μου. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα, είναι πολύ νωρίς, δεν έχω πάρει τις αποφάσεις.